Κυβέρνηση και εργοδοσία μας έχουν αποδείξει με τον πιο περίπτερο τρόπο μέσα από τα πρωτόκολλά τους ότι μας θεωρούν αναλώσιμους. Σε εκατοντάδες εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτό το κατάστημα θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί και τα χρήματα διαθέτει και την τεχνογνωσία, ούτως ώστε να προστατεύσει τη ζωή των εργαζόμενων και του λαού της περιοχής. Αντιθέτως, το μόνο που τους νοιάζει είναι να φουσκώνουν κι άλλο τα ταμεία τους μέσα στο σούπερ μάρκετ. Θρυνούμε ήδη 2 νεκρούς στο Σκλαβενίτη και 1 στο Μασούτι, πανελλαδικά, και συνεχίζουν στο ίδιο βιολί όλοι οι εργοδότες. Τώρα να πάρουν μέτρα πριν είναι αργά. Δεν θα δεχτούμε άλλο νεκρό συνάδελφο. Τους το κάνουμε καθαρό. Η σημερινή κινητοποίηση είναι στα πλαίσια των συνεχών δράσεων του Σωματείου ενάντια σε κυβέρνηση και εργοδοσία, στο γεγονός ότι δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τη ζωή μας, για τις οικογένειές μας, για ουσιαστικά μέτρα ώστε να δουλεύουμε με ασφάλεια και να μην κινδυνεύει η ζωή μας καθημερινά. Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται στο συγκεκριμένο κατάστημα, στο οποίο πριν μία εβδομάδα είχαμε νεκρό συνάδελφο, με αποκλειστική ευθύνη κυβέρνηση και εργοδοσίας, και το λέμε αυτό γιατί η κυβέρνηση κάνει πλάτες στην εργοδοσία, γιατί τους επιτρέπει να μην παίρνουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Αποδείχτηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα που είχαμε συρροή κρουσμάτων, ο αριθμός έφτασε τα 28 κρούσματα και η δραματική κατάληξη είναι να έχουμε ένα νεκρό συνάδελφο. Ξεκαθαρίζουμε προς κυβέρνηση και εργοδοσία ότι δεν θα επιτρέψουμε άλλο νεκρό συνάδελφο να παρθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τη ζωή μας και για την ασφάλειά μας, όπως τακτικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, καθημερινές απολυμάνσεις των καταστημάτων, ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, να επιταχθεί τώρα ουσιαστικά ο ιδιωτικός τομέας υγείας, ασφαλή μέσα μεταφοράς, και ξεκαθαρίζουμε προς όλους ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, θα κλιμακώσουμε. Επόμενος σταθμός μας είναι στις 22 του μηνός, ημέρα πανελλαδικής δράσης στο εμπόριο, και μπροστά μας είναι η Πρωτομαγιά, μία ημέρα σταθμός για την εργατική τάξη της χώρας μας, για την παγκόσμια εργατική τάξη.